La parola all'onorevole Papadimoulis per un minuto e mezzo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και στην επόμενη σύνοδο κορυφής θα κυριαρχήσει το θέμα της οικονομίας. Γιατί έχουμε 3 εκατομμύρια περισσότερους ανέργους, γιατί έχουμε 25% Ευρωπαίους που ζουν σε φτώχεια, γιατί η Ευρωζώνη απειλείται με ύφεση και με αποπληθωρισμό. Κύριε Κατάινεν και κύριε Ντελαβέντοβα, αντί για γενικόλογες ερωτήσεις και τοποθετήσεις ρουτίνας, πείτε μας τι συζητάτε πίσω από κλειστές πόρτες. Κύριε Κατάινεν, πριν λίγες μέρες κάνατε μια δήλωση για την ελληνική οικονομία. Αυτή η νέα γραμμή πίστοσης, η προληπτική, θα συνοδεύεται με όρους, δηλαδή με νέο μνημόνιο, θα συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι θα γίνει με τον προϋπολογισμό της Γαλλίας? Έχει πρόταση η Κομισιόν ή περιμένετε να δείτε τι θα αποφασίσει πριν ο κύριος Σόιμπλε, που το συζήτησε χθες με τον κύριο Σαπέν? Πότε θα μας πείτε πότε, πώς και από πού τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ που εδώ και μήνες μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Γιούνκερ? Ως πότε η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα ακολουθούν δογματικά ό,τι επιτρέπει η κυβέρνηση Μέρκελ? Πότε θα κάνετε τις δικές σας προτάσεις? Η λιτότητα, η ανεργία, η ύφεση, οι ανισότητες παράγουν ευρωαδιαφορία και αντιευρωπαϊσμό. Εσείς είσαστε οι αντιευρωπαίοι και όχι η ευρωπαϊκή αριστερά που διεκδικεί μια Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και με ανάπτυξη. Ευχαριστώ. La parola all'onorevole Eriksson per un minuto. Tack, herr talman. Jag vill rikta mig till Europas premiärministrar som nu samlas för att komma överens om målen i klimatpolitiken. Jag vill att ni ska stå upp för kunskap, vetenskap och rationalitet.